Η Γαλλία συνεχίζει ακάθεκτη στην αναβάθμιση των αεροπορικών της δυνάμεων, έχοντας επικεντρώσει την προσοχή της στην ανάπτυξη νέων πυραυλικών συστημάτων για να εξοπλίσει το στόλο των πανίσχυρων μαχητικών αεροσκαφών 4+ γενιάς Dassault Rafale. Ο πύραυλος αέρος επιφανείας μεσαίας εμβέλειας με την ονομασία ASMPA είναι μια αναβαθμισμένη εκδοχή της υφιστάμενης πλατφόρμας των υπερηχητικών πυράβλων ASMP. Συγκεκριμένο πύραυλος έχει μήκος 5,38 μέτρα, ζυγίζει 860 κιλά και έχει εμβέλεια περίπου 500 χιλιόμετρα με ταχύτητες έως και Mach 3, ενώ ακόμα θα μπορεί να φέρει και πυρηνική θερμοπυρηνική κεφαλή. Είναι γνωστό ότι το Rafale είναι ένα από τα πιο μαχητικά αεροσκάφη 4.5 γενιάς στον κόσμο σήμερα. Αυτό που είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι είναι ένα από τα λίγα τακτικά αεροσκάφη που αναλαμβάνουν αποστολές πυρηνικής επίθεσης. Ο πύραυλος αέρος επιφανείας μεσαίας εμβέλειας με την ονομασία ASMPA είναι μια αναβαθμισμένη εκδοχή της υφιστάμενης πλατφόρμας των υπερηχητικών πυράβλων ASMP. Είναι γνωστό ότι το Rafale είναι ένα από τα πιο μαχητικά αεροσκάφη 4.5 γενιάς στον κόσμο σήμερα. Αυτό που είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι είναι ένα από τα λίγα τακτικά αεροσκάφη που αναλαμβάνουν αποστολές πυρηνικής επίθεσης. Το μαχητικό πολλαπλών ρόλων Dassault Rafale της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας ασυνήθιστα έχει στην κοιλιά του ένα θανατηφόρο πυρηνικό όπλο, τον βελτιωμένο πυρηνικό πύραυλο αέρος εδάφους μέσου βεληνικούς ASMPA. Αυτός ο πύραυλος είναι ο ASMP, ένας υπερηχητικός πύραυλος αέρος εδάφους που προωθείται από ένα υγρό καύσιμο ramjet ικανός της διεισδυτικής άμυνας με ταχύτητα 3 Mach. Οι πύραυλοι ASMP-ASMPA παίζουν το ρόλο της τελικής προειδοποίησης στο γαλλικό πυρηνικό δώμα, δηλαδή πριν το πυρηνικό υποβρύχιο βαλιστικού πυράβλου κλάσης Triumph εκτοξεύσει διπυρητικούς πυράβλους M51, εκτελεί μια προειδοποιητική αποστολή πυρηνικής επίθεσης σε πιθανούς στόχους, το οποίο είναι εξαιρετικό στο ASN-4G. Πριν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του ηχητικού πυρηνικού πυράβλου αέρος εδάφους, αυτός ο προγονικός πύραυλος αέρος εδάφους ήταν ακόμα ο πυρήνας της πυρηνικής αποτροπής της Γαλλίας με βάση τον αέρα. Ως εκ τούτου, το φαινομενικά όμορφο και τολμηρό Rafale είναι επίσης ένα τρομερό μαχητικό καταστροφής, αλλά το βεληνικές, η διείσδυση και η επιβίωσή του, η δυνατότητα τοποθέτησης πυρηνικών όπλων και τα B-2 ή άλλα στρατηγικά βομβαρδιστικά είναι πολύ διαφορετικά. Σημειωτέων ότι η εθνική δύναμη της Γαλλίας έχει αποδυναμωθεί και δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να έχει βομβαρδιστικά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.